Ποτέ καμιά άλλη στάρ δεν είχε τόσο μεγάλη απήχηση όσο η Αλίκη Βουλιοκλάκη. Όλες ήθελαν να τη δουν όπως εκείνη και η Αλίκη το γνώριζε αυτό. Όπως επίσης γνώριζε ότι σε μια εποχή χωρίς στιλίστες και μάνατζερ, η εικόνα της ήταν το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο. Αυτό στο οποίο έπρεπε να επενδύσει. Η εικόνα της Αλίκης έλαμψε στην οθόνη και έγραψε ιστορία, ακόμη και αν μερικές φορές χρειάστηκε η ίδια να πατήσει κάποιους κινηματογραφικούς κανόνες. Το 1965 στην ταινία Μοντέρνα στα Χτωπούτα η Αλίκη υποδύεται την Κατερίνα, ένα φτωχό και τίμιο κορίτσι που πρέπει να δουλέψει για να συντηρήσει τα τρία μικρά αδέλφια της και τη γιαγιά της. Εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Στη διάσημη σκηνή που ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ της προσφέρει δουλειά και εκείνη τηλεφωνεί στον Μπακάλι για να του παραγγείλει κάποια γλυκά και τρόφιμα, υπάρχει μία παραφωνία στο φόρεμα. Το ταπεινό ταγιέρ και το καπέλο που φοράει η φτωχή Αλίκη στη σκηνή. Στην πραγματικότητα ήταν ένα ακριβό σύνολο του οίκου Dior που είχε αγοράσει ήδη από κάποιο ταξίδι της στο Παρίσι. Στην ίδια ταινία, μέχρι να έρθει το βράδυ και να γλεντήσει για τη νέα της δουλειά, η Αλίκη προλαβαίνει να αλλάξει και να βάλει έναν υπέροχο φιόγκο για να τραγουδήσει στη φτωχογειτονιά το «Κάντε υπομονή». Εκείνη την εποχή είχε προτίμηση στον Έλληνα διεθνή σχεδιαστή μόδας Jean Dessé, που έγινε διάσημος παγκοσμίως για τις πτυχωτές τουαλέτες του κατασκευασμένες από μουσελίνα και σιφόν και υπήρξε ο αγαπημένος μόδιστρος της τότε βασιλικής οικογένειας αλλά και πολλών εστεμένων του εξωτερικού. Την επόμενη χρονιά στην ταινία «Η κόρη μου σοσιαλίστρια» η Αλίκη Βουλιουκλάκη υποδύεται την επαναστάτρια αντικομφορμίστρια κόρη εργοστασιάρχη που παίρνει το μέρος των εργατών στη μεγάλη τους απεργία ενάντια στο πατέρα της. Ως εκεί όμως. Η απεργία απεργία, αλλά η μόδα μόδα. Έτσι η Αλίκη αλλάζει σύνολο από πλάνο σε πλάνο ντυμένη με haute couture δημιουργίες του σχεδιαστή Ντίμη Κρίτσα. Αρνούμενη πεισματικά να ακούσει το σκηνοθέτη της Αλέκο Σακελάριο που της έλεγε «Αλίκη μου εσύ κάνεις τη σοσιαλίστρια, δεν γίνεται να φοράς τόσο ακριβά ρούχα». Στην ταινία του 1969, η Νεράιδα και το Παλικάρι, η Αλίκη υποδύεται την Κριτικοπούλα, που επιθεωρεί τα χωράφια του μπαμπά της. Αλλά φυσικά φορώντας υπέροχα μίνι, εντυπωσιακά ρούχα, μεταξύ άλλων και του σχεδιαστή Γιάννη Γαλάτη, που εκείνη την εποχή έντυνε όλες τις στάρ, ακόμα και διεθνείς όπως την Elizabeth Taylor. Αποκορύφωμα της στιλιστικής της αιμονής αλλά και της επιμονής της να μοιάζει πάντα λαμπερή και εντυπωσιακή είναι η σκηνή που τραγουδάει το «Θα κεντήσω», φορώντας ένα ολομέταξο χρωματιστό σύνολο του οίκου Yves Saint Laurent, κάτι που φυσικά αποκλείεται να φορούσε κριτικοπούλα της εποχής. Άλλωστε, όλες οι άλλες γυναίκες στην ταινία φοράνε όπως είναι φυσιολογικό μαύρα μαντήλια στο κεφάλι και μονόχρωμα ρούχα. Φυσικά, όπως πάντα, η Αλίκη απαιτεί να τονίζονται τα ξανθά μαλλιά της. Και όταν ο σκηνοθέτης της ταινίας Δίνος Δημόπουλος της λέει ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται τόσο λαμπερή ενάντια στο σενάριο, εκείνη το απαντά «Κάνε μου εσύ γκροπλάν Δημόπουλε και άσε με μένα». Στην υπολογαγόνα τάσα του 1970 η Αλίκη κάνει αντίσταση στους Γερμανούς φορώντας την τελευταία λέξη της μόδας. Στην ιστορική πλέον σκηνή που τη μαστιγώνουν για να αποκαλύψει τα ονόματα των αντιστασιακών που κρύβει, φτάνει στο πλατό με ένα ολομέταξο φόρεμα που μόλις είχε αγοράσει από το Λονδίνο και με ένα επιμελημένα τιμέλιτο χτένισμα. Όταν στη σκηνή της ταινίας την πετούν στο πάτωμα, τα μαλλιά λύνονται. Αλλά στη συνέχεια ως διαμαγείας γίνονται ξανά ένας όμορφος κότσος. Ο Νίκος Φόσκολος θα αντιδράσει στην εμφάνιση της Αλίκης και για να της επιβληθεί, τη δένει, της ξυλώνει το φόρεμα και το λερώνει με λασπόνερα. Σας παρακαλώ, κοιτάξτε με κατά. Η Αλίκη θα θυμώσει και θα βάλει τα κλάματα, αλλά θα γυρίσει μία από τις καλύτερες σκηνές της και η ταινία θα μείνει στην ιστορία για τις εισπράξεις της. Ήταν μία από τις σπάνιες φορές που ο σκηνοθέτης είχε τον πρώτο λόγο σε ταινία της Αλίκης. Ο χρόνος απέδειξε ότι η Αλίκη Βουλιουκλάκη που όλοι αγαπάμε είχε δίκιο. Το κοινό την ήθελε ακριβώς έτσι. Φτωχή, ταλαιπωρημένη, αλλά πάντα λαμπερή και όμορφη. Άλλωστε η Αλίκη ήταν, είναι και θα είναι η φαντασίωση των παιδικών μας χρόνων.